να ξεκινήσουμε με το διακύβευμα αυτών των εκλογών και ποιες είναι οι προτεραιότητες που εσείς θέτετε. Εμείς σαν παράταξη της Περιφερειακής Σύνδεσης, ο σκοπός μας είναι η ανάπτυξη. Η ανάπτυξη, να βελτιωθούν οι υποδομές, να πάμε με γρήγορα το δυνατόν βήματα, ώστε να έχουμε γρήγορα αποτελέσματα. Η περιφέρειά μας έχει μείνει πάρα πολύ πίσω, ειδικά και σε ελληνικό επίπεδο αλλά και πανευρωπαϊκό, και αυτό πρέπει να τα αλλάξουμε. Και πρέπει να κάνουμε γρήγορες κινήσεις, το δυνατόν με λιγότερα χρήματα, και να πάμε στοχευμένα να προχωρήσουμε κάποια πράγματα. Τουλάχιστον στο κομμάτι που χειρίζομαι εγώ πιο πολύ, που είναι το αναπτυξιακό κομμάτι της περιοχής, επιχειρηματικότητα δηλαδή, μας ενδιαφέρει πάρα πολύ η βιομηχανική περιοχή, που είναι μία από τις καλύτερες περιοχές, βιομηχανικές περιοχές της Ελλάδος. Αυτή τη στιγμή γνωρίζουμε ότι είναι σχεδόν απαξιωμένοι, εργάζονται ελάχιστοι. Φανταστείτε ότι πριν 15 χρόνια εργαζόταν στη βιομηχανική μας περίπου 20.000 άνθρωποι. Σήμερα είμαστε στο 10%, περίπου 2.000 άνθρωποι. Εμείς με στοχευμένες κινήσεις, με επενδύσεις όχι εντάσεις εργασίας όπως ήταν παλιά, αλλά σε υποδομές, σε εταιρείες δηλαδή που παράγουν καινοτομία, μπορούμε να επαναλειτουργήσουμε όχι με τόσα άτομα όσο παλιά, αλλά να δημιουργήσουμε πολλές θέσεις εργασίας, να υπάρχουν πολλοί προοδηφορικά επαγγέλματα από την κάθε επένδυση, ώστε να απασχοληθούν να μείνουν στην καινοτομή, να έρθουν να παίξουν, να μην φύγουν να φεύγουν. Και επίσης, αυτό που είναι το δικό μας σχέδιο είναι ότι να υπάρχει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα, γιατί και μόνο δουλειές να υπάρχουν δεν αρκεί. Πρέπει να έχουμε και παιδεία, και υγεία, και υποδομές, ώστε να κλείσει όλο, δηλαδή η ζωή του ροδοποιητή να βελτιωθεί και να μπορέσει να μείνει. Δηλαδή και να φέρουμε ανθρώπους από την Αθήνα, από το εξωτερικό, να δουλέψουν σε επιχειρήσεις που θέλουν καινοτομία και θέλουν υψηλή τεχνολογία, να μπορέσουν να φέρουν από τις οικογένειες. Δεν μας ενδιαφέρουν μόνο οι θέσεις εργασίας. Μας ενδιαφέρουν όλοι. Να έχουμε τις υποδομές και να έχουμε μια καλύτερη ζωή. Να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής. Τον τελευταίο καιρό βλέπουμε ότι υπάρχει ένας μαρασμός. Κύριε Φερατζή, εσείς επιλέξατε το κομμάτι της περιφέρειας, που ίσως να είναι και πιο άμεσο ως προς το αναπτυξιακό κομμάτι. Θεωρείτε ότι υπάρχουν ευκαιρίες που έχουν χαθεί στην περιφέρεια και θα μπορούσαν με μια καλύτερη διοίκηση της περιφέρειας όλα αυτά να επιτευχθούν? Φυσικά. Καταρχάς να πούμε ότι πολλά χρήματα και από ΕΣΠΑ και από ΠΕΠ και από άλλες πηγές δυστυχώς δεν κατανοηθήκαν όλα από την περιοχή μας. Και πολλά από αυτά, σχεδόν τα μισά, πολλές φορές λιγότερο, επιστρέψανε στη βάση τους ή τα τραβήξανε άλλες περιφέρειες. Έχει να κάνει με δημόσια έργα, με επιχειρηματικά. Αυτό για μας είναι μεγάλο λάθος. Δηλαδή, το κενό στην περιοχή είναι τεράστιο. Πρέπει να πέσουν χρήματα παντού, είτε είναι στην αγροτική οικονομία, είτε στην επιχειρηματικότητα, είτε σε βασικές υποδομές, για να αναπτυχθεί όλη η περιοχή. Αυτή τη στιγμή υπολοιπόμαστε πολύ των άλλων περιφερειών, ακόμα και των βορείων συνόλων μας. Έχετε την τύχη να ηγείτε στο ψηφοδέλτιό σας ένας άνθρωπος του επιμελητηρίου, του επιχειρηματικού κόσμου. Πιστεύετε ότι αυτό θα συμβάλλει στο να μπορέσετε να κάνετε αναπτυξιακά, να πάτε την περιφέρεια ένα βήμα περισσότερο? Το θεωρώ σίγουρο αυτό. Γιατί καταρχάς το σχέδιό μας και την ενασχόλησή μας όλο αυτό το διάστημα, κατά μόνας ο καθένας στις επιχειρήσεις του και στις δουλειές του, αυτό που έχουμε καταλάβει ότι πρέπει να υπάρχουν στοιχεία για να κάνεις αυτό το πράγμα. Αυτή τη στιγμή έχουμε εμείς στο Δημοτικό του Πανεπιστήμιο. Έχουμε σχολές που μπορούν να μας παράγουν έρευνα και στοιχεία. Εμείς πλέον πρέπει να κινούμαστε, γιατί μάθαμε και η Ευρωπαϊκή Ένωση λειτουργεί έτσι. Δεν μπορούμε να διεκδικούμε αυθαίρετα κάποια πράγματα. Πρέπει να εντοπίζουμε τα προβλήματα, να υπάρχουν μελέτες, να υπάρχουν στοιχεία, να υπάρχουν ντοκουμέντα και βάσει αυτών να είναι προτινόμενες λύσεις. Σε αυτό το μοντέλο δεν μπορεί να μας αρνηθεί κανένας. Δηλαδή το σχέδιο πρέπει να είναι ολοκληρωμένο. Ακόμα και την πηγή χρημάτων μπορούμε και ξέρουμε πού θα τη βρούμε. Δεν μπορεί να μας αρνηθεί κανένας. Κύριε Φερατζή, το δικό σας μήνυμα αυτών των εκλογών ποιο είναι, με το οποίο ζητάτε και την ψήφο των πολιτών? Το διακύβευμα για μας είναι και για τους ψηφοφόρους εδώ της περιοχής μας, είναι πολύ μεγάλο. Νομίζω η περιοχή δεν αντέχει να πηγαίνει άλλο προς τα κάτω. Η τελευταία δεκαετία συνέχεια απομειώνεται το εισόδημα των ροδοπητών και γενικά της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, το οποίο πραγματικά δεν μας αξίζει. Βλέπουμε, παρατηρούμε την υπόλοιπη χώρα όλοι να αναπτύσσονται. Εμείς μένουμε πίσω. Το διακύβευμα είναι μεγάλο γιατί
μπορούμε με απλές κινήσεις, με στοχευμένες ενέργειες, να το βελτιώσουμε πολύ αυτό. Δεν μπορούμε οι ροδοπίτες να έχουν μέσο ετήσιο εισόδημα δηλωθέν 11.000 και ο επίσημος μέσος όρος της χώρας να είναι 17.500-18. Υπολοιπόμαστε κατά πολύ. Αυτό πρέπει να το βελτιώσουμε. Αυτό παράγει μια γκρίνια, μια μιζέρια σε όλη την περιοχή. Βελτιώνοντας το αυτό, βρίσκοντας δουλειές, αναπτύσσοντας άλλους τομείς, ανεβάζοντας τις τιμές των προϊόντων και προάγοντάς το σε premium προϊόντα που μπορούμε να το κάνουμε, να δημιουργήσουμε το brand name Thraki. Αυτά όλα βελτιώνουν την εικόνα και τα εισοδήματα όλα ξεκινάνε από εκεί. Να βελτιώσουμε τα εισοδήματα των ροδοπητών, που θεωρώ ότι δεν είναι δύσκολο να το καταφέρουμε. Γιατί επιλέξατε το πρόσωπο του κυρίου Τοψίδη? Γιατί πράγματι έχουμε συνεργαστεί στο παρελθόν. Είναι ένας άνθρωπος αυτοδημιουργητός. Ξεκίνησε από τον Βόρειο Εύρο, σιγά σιγά κατέβαινε, τώρα έχει φτάσει στην Αλεξανδρούπολη. Έχει καταφέρει πάρα πολλά. Είναι αυτοδημιουργητός, ανεξάρτητος και για μένα αποτελεί ένα πρότυπο ανθρώπου και μοντέλο επιχειρηματία, γιατί κατάφερε να δημιουργήσει, θα το πω εισαγωγικά, το αμερικάνικο όνειρο στη χώρα μας. Δηλαδή, από μια απλή οικογένεια κατάφερε τα μέγιστα. Και σήμερα μάλιστα μπορεί και διεκδικεί επίσης ώρες την περιφέρειά μας. Κύριε Φρατζή, βλέπουμε ότι δεν έχετε το χρήσιμο ως παράταξη. Αυτό αφενός είναι καλό, γιατί στους κόλπους σας κλείνετε ανθρώπους από όλες τις παρατάξεις. Αφετέρου όμως, μπορεί να είναι καλό και μετέπειτα, σε περίπτωση εκλογής σας, να μπορείτε να χτυπάτε δηλαδή το χέρι στο τραπέζι, διεκδικώντας πράγματα από την κυβέρνηση. Πραγματικά αυτό το θεωρώ, δεν το θεωρώ μειονέκτημα, αλλά μας δίνει βασικά και αυτό που λέμε εμείς είναι ότι δεν υπακούμε σε κομματικές διαταγές. Ο σκοπός μας είναι οι ροδοποιητές, ο στόχος μας είναι ο άνθρωπος και όχι τα κόμματα, και να βελτιώσουμε τη ζωή των κατοίκων της περιοχής μας. Επίσης θέλω να πω ότι έχοντας το σχέδιο που σας προανέφερα, με ντοκουμέντα, με σχέδια, με μελέτες, πραγματικά δεν μπορεί να μας αρνηθεί κανένας τίποτα. Και εμείς δηλώνουμε ευθαρσώς ότι θα συνεργαστούμε με τους πάντες. Είτε είναι η κεντρική κυβέρνηση, είτε είναι η Δήμη, με όλους θα συνεργαστούμε. Γιατί ο σκοπός μας δεν είναι να εξυπηρετήσουμε κάποιο κόμμα. Ο σκοπός μας είναι να εξυπηρετήσουμε τον άνθρωπο, τον ροδοπίτη, τον πολίτη της περιφέρειάς μας.